Ο διάβλος είναι το πιο σημαντικό πνευστό όργανο της αρχαίας Ελλάδας, με ηχόχρωμα σαν του κλαρίνου ή του όμποε και όχι σαν του φλάου του όπως πολλοί πιστευόταν. Σχηματιζόταν από δύο παράλληλους αυλούς, τους οποίους ο αυλητής φυσούσε ταυτόχρονα. Χρησιμοποιούνταν σε πολλές τελετές, κυρίως στις τελετές προς τιμήν του Διόνυσου, σε πομπές, στο δράμα, στους εθνικούς αγώνες, στα συμπόσια. Συνόδευε τους περισσότερους χορούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς, λαϊκούς και ρύθμιζε τις κινήσεις των κοπηλατών και το βήμα των στρατιωτών. Σήμερα θα δούμε τι κάνει ένας μαθητής όταν ξεκινάει μουσική. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μάθει. Τα πρώτα στοιχεία δηλαδή της μουσικής. Λοιπόν, όσον αφορά τη μουσική, η γραφή, παιδιά, χρησιμοποιούμε κάποια σύμβολα. Το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο στη μουσική είναι το κλειδί του σολ. Έτσι. Η μουσική είναι το είδος της τέχνης που αντανακλά την πραγματικότητα και επιδρά στον άνθρωπο με ενσυνείδητες και οργανωμένες ηχητικές δομές. Ταυτόχρονα, εκφράζει τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Γι' αυτό την ονόμασαν «γλώσσα της ψυχής». Αυτή η γλώσσα της ψυχής, λοιπόν, καλλιεργείται στη Σχολή Μουσικής Διαβλός, υπό τη διεύθυνση του μουσικού Νίκου Πράσινου. Λοιπόν, στην αρχή κάθε πενταγράμμου γράφουμε το κλειδί του σολ. Λοιπόν, το πεντάγραμμα αποτελείται από 5 γραμμές και 4 διαστήματα. Τα διαστήματα είναι αυτά τα κενά που είναι ανάμεσα από τις γραμμές. Στο πεντάγραμμο γράφουμε 9 νότες. 5 επάνω στις γραμμές και 4 ανάμεσα, στα διαστήματα. Η αρρύθμιση γίνεται από κάτω προς τα επάνω. Η πρώτη γραμμή λοιπόν είναι αυτή, η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη. Τα διαστήματα. Πρώτο διάστημα, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Λοιπόν, το κλειδί το βάζουμε για να έχουν όνομα ή νότες. Η θεωρία βασίζεται στο ότι η μουσική είναι μια γλώσσα με τα δικά της σύμβολα. Και οι μαθητές ξεκινούν από την αρχή τη μάθηση, όπως μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή οι μαθητές της πρώτης δημοτικού. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη νότα, παίρνουν ονομασία και οι υπόλοιπες. Οι νότες μας είναι 7. Ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι. Οι οποίες 7 νότες επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά ύψη. Ξεκινάμε από την τότε χαμηλή, έχουμε ντο ψηλή, πιο ψηλή, πιο ψηλή. Αυτές οι νότες παράγονται από τα διάφορα μουσικά όργανα και την ανθρώπινη φωνή. Έτσι, η ανθρώπινη φωνή είναι ένα φυσικό μουσικό όργανο. Αυτές λοιπόν οι 7 νότες επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά ύψη. Τώρα, το κλειδί του σόλ είπαμε ότι δίνει το όνομα σόλ στη δεύτερη νότα, στη δεύτερη γραμμή. Θα δούμε και οι υπόλοιπες νότες ποια ονόματα έχουν, ανάλογα στις γραμμές. Χωρίζουμε σε δύο ομάδες τις νότες στο πεντάγραμμα. Στις γραμμές και τα διαστήματα. Λοιπόν, η πρώτη μας νότα είναι η μι, η δεύτερη είπαμε ότι είναι η σολ, η τρίτη είναι η σι, η τέταρτη είναι η ρε και η πέμπτη είναι η φα, όσον αφορά τις γραμμές. 5 γραμμές, σαν μία λεξούλα. Μι, σολ, σι, ρε, φα. Οι 5 γραμμές. Τώρα, τα 4 διαστήματα. Από κάτω προς τα επάνω. Φα το πρώτο διάστημα. Λα το δεύτερο. Ντο το τρίτο και μι το τέταρτο. Φα, λα, ντο, μι. Αυτά θα μαθαίνουμε σαν δύο λεξούλες.
Γιατί μας βοηθούν. Θα σας πω γιατί μας βοηθούν. Σαν δύο λεξούδες. Εάν έχουμε λοιπόν μία νότα στο τρίτο διάστημα, το μυαλό μας τι πάει. Στις νότες που έχουμε στα διαστήματα. Φα, λα, ντο, μη. Δεν ψάχνουμε λοιπόν όλες τις νότες από την ντο μέχρι τη σι, ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι για να βρούμε ποια νότα είναι. Ξέροντας λοιπόν ότι στα διαστήματα οι νότες είναι φα, λα, ντο, μη. Η μουσική γεννήθηκε μαζί με τον άνθρωπο, ο οποίος νωρίς άρχισε να ξεχωρίζει αρμονικούς φυσικούς ήχους που τον βοήθησαν στη ζωή του. Με τη μουσική κατόρθωσε να επικοινωνήσει με τους συνανθρώπους του, να εξορκίσει το φόβο, να επικαλεστεί τους προγόνους, να εξευμενήσει τους θεούς και να εκφράσει το θαυμασμό, την αφοσίωση και την αγάπη. Στη μουσική έχουμε πάρα πολλά σύμβολα. Θα σας πω μερικά από αυτά έτσι επιγραμματικά. Είναι τα αυτοκόσμα, έτσι. Οι πάυσεις, οι αλλοιώσεις, τα σημεία χρωματισμού. Όλα αυτά συντελούν στο να γίνει ένα τραγούδι, να φτιαχτεί μια μελωδία. Η μουσική είναι μια τέχνη που περιλαμβάνει πολλές τέχνες μέσα. Δηλαδή, είναι μαθηματικά, είναι φυσική. Έτσι, είναι πολλά πράγματα που είναι συνέστημα. Δίνουμε συνέστημα για να βγάλουμε μουσική. Δεν είναι απλά πράγματα, δηλαδή σημάδια, νότες μόνο η μουσική. Βγάζουμε και συνέστημα. Η μουσική είναι μια, η αρχαιότερη ίσως τέχνη από τη γέννηση του ανθρώπου, από την ύπαρξη του ανθρώπου στη γη, η οποία εξελίσσεται κατά τους αιώνες, έτσι. Σε καμία σχέση η σημερινή μορφή της μουσικής και τα ακούσματα, τα όργανα, όλα αυτά με την αρχαιότητα. Τα πράγματα τώρα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Και η γλώσσα της μουσικής και τα όργανα, είναι καλύτερα τα όργανα πιο φυσικά και ούτω καθεξής. Η κάθε χώρα στον κόσμο έχει και τη δικιά της μουσική ταυτότητα. Έχει ένα χαρακτηριστικό λοιπόν της μουσικής της. Δάσκαλε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί χωρίζουμε τις νότες σε γραμμές και σε διαστήματα? Γιατί χωρίζουμε τις νότες σε γραμμές και διαστήματα? Είπαμε στις γραμμές γράφουμε τις νότες μη, σολ, σι, ρε, φα. Διαστήματα φα, λα, ντο, μη. Χωρίζοντας λοιπόν αυτά σε δύο ομάδες, μας είναι εύκολο να βρούμε αμέσως ποια νότα είναι. Κοιτάμε τι κοιτάμε πρώτα απ' όλα. Εάν η νότα μας είναι σε γραμμή ή σε διάστημα. Εάν είναι σε γραμμή, οι επιλογές μας είναι 5. Μη, σολ, σι, ρε, φα. Μπορούμε λοιπόν αμέσως, αντί να ψάχνουμε 9 νότες που είναι μέσα στο πεντάγραμμο, να ψάχνουμε ανάμεσα σε 5. Εάν λοιπόν όταν μας είναι στην τρίτη γραμμή, ξέρουμε ότι είναι η σι. Μη, σολ, σι με τη σειρά. Γι' αυτό τα χωρίζουμε σε δύο ομάδες. Για να βρίσκουμε γρήγορα την νότα. Δάσκαλε, έχουμε και άλλα κλειδιά? Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα κλειδιά, τα οποία όμως θα τα μάθουμε αργότερα, αφού συνεκάνουμε κάποιες σπουδές μουσικής, γιατί δεν μας χρειάζονται από την αρχή αυτά. Υπάρχουν, ονομαστικά θα σου πω ότι υπάρχει το κλειδί του φα και του ντο ακόμη, έτσι. Τρία κλειδιά λοιπόν έχουμε στη μουσική. Του σορ, του ντο και του φα. Τα κλειδιά όπως θα μάθουμε αργότερα, γιατί τώρα είμαστε στα πρώτα μαθήματα βέβαια και δεν μπορούμε να αναλύσουμε τη μουσική θεωρία, χρησιμοποιούνται για να γράψουμε όλη την έκταση της μουσικής. Η μουσική είναι έχει μια μεγάλη έκταση, από την πιο χαμηλή νότα μέχρι την πιο ψηλή. Αυτά λοιπόν μας βοηθούν για να εκφράσουμε το κάθε κομμάτι της μουσικής έκτασης. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Είναι δύσκολο να μάθει κάποιος μουσική? Η μουσική είναι μία από τις πιο δύσκολες τέχνες που υπάρχουν, όπως η ιατρική. Είναι ατελείωτη. Όταν όμως μπεις στον κόσμο της μουσικής και την αγαπήσεις, γίνεται πάρα πολύ εύκολη. Αυτό μόνο χρειάζεται. Παιδιά, για σηκωθείτε, ελάτε, τι πρέπει να πούμε τώρα ένα τραγούδι.
για πες μου, Βάντα, ποιες νότες γράφουμε στις γραμμές? Μισολοξυρεφά. Στα διαστήματα. Παλαντώνει. Ωραία. Πόσες είναι οι νότες στη μουσική? Είναι 7. 7. Ποιες? Ντόρε με φασαλασέ. Για πες μου τα σχήματα των φτωκοσύμων. Είναι το ολόκληρο, το μισό, το τέταρτο, το 16ο, το 8ο, το 16ο, το 32ο και το 64ο. Το μεγαλύτερο ποιο είναι? Το ολόκληρο. Το ολόκληρο. Πολλά παιδιά απαντούν το 64ο, επειδή το 64 τους φαίνεται μεγάλο. Οι μαθητές βέβαια του γυμνασίου του Λυκείου ξέρουν ότι το 1/64 είναι ένα από τα 64, οπότε είναι μικρό. Το ολόκληρο σε πόσα μικρότερα χωρίζεται? Χωρίζεται σε 2 μισά, σε 4 τέταρτα, σε 8 8, σε 16 16, σε 32 32 και σε 64 64. Από το σχήμα της νότας τι καταλαβαίνουμε? Διάρκειά της. Μιας και μιλάμε για διάρκειες, το ολόκληρο πόσο χρόνος κρατάει? 4 χρόνους. Το μισό? Το μισό 2 χρόνους. Ξέρεις τι είναι το σολφές, τι σημαίνει σολφές? Είναι μελωδική και ρυθμική άσκηση. Ανάγνωση. Ρυθμική και μελωδική ανάγνωση. Όταν ο αριθμητής του κλάσματος μετά το κλειδί είναι 2, τι σημαίνει αυτό? Τη μετράμε κάτω και πάνω δύο φορές με το χέρι. 2 χρόνους δηλαδή. Μάλιστα. Την κιθάρα τη βάζουμε στο αριστερό πόδι. Στο πόδι μας βάζουμε το υποπόδι από κάτω για να είναι πιο ψηλά από το δεξί. Το δεξί μας πόδι είναι λυγισμένο και έχει περίπου τη γωνία αυτή. Το πάνω άκρο της κιθάρας πρέπει να είναι στο ύψος της μύτης μας περίπου. Τώρα, το αριστερό χέρι. Ο αντίχειρας πάει πίσω στο χέρι και τα δάχτυλα τα άλλα είναι κάθετα. Στην ταστιέρα. Αυτό λέγεται ταστιέρα όλο αυτό. Έτσι, το κάθε τάστο, το πρώτο τάστο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κλπ. Θα δούμε ότι στα τάστα βγαίνουν ήχοι. Πατώντας τη χορτή σε ένα τάστο, βγαίνει ένας συγκεκριμένος ήχος. Το δεξί χέρι ακουμπάει στη γωνία, όχι γωνία, στην κλίση που κάνει εδώ, το ξύλο της κιθάρας, εκεί, και η παλάμη μας είναι εδώ που ξεκινάει η τρύπα της κιθάρας και πρέπει να είναι κάθετα προς τις χορδές. Τα δάχτυλα του δεξιού χεριού συμβολίζονται με γράμματα της αγγλικής γλώσσας. Ο αντίχειρας με το P, ο δείκτης με το I, ο μέσος με το M και ο παράμεσος με το A. P-I-M-A. Στο δεξί χέρι δεν παίζει το μικρό δάχτυλο. Στο αριστερό δεν παίζει το μεγάλο γιατί πάει πίσω στο χέρι της κιθάρας. Λοιπόν, η κιθάρα έχει 6 χορδές. 6 μονές χορδές. Το όνομά τους είναι Μι, Σι, Σολ, Ρε, Λα, Μι. Η Μι κάτω λέγεται Μι Καντίνι. Καντίνι σημαίνει ψηλή χορδή. Και πάνω Μι Μπάσο, που σημαίνει χαμηλή. Έτσι. Έχουμε 6 χορδές λοιπόν. Οι 3 πάνω χορδές κατά το πλείστον παίζονται με αντίχειρα. Ο αντίχειρας λοιπόν χρησιμοποιείται κατά 99% να παίξει στις 3 επάνω. Στις 13. Τα δάχτυλα που παίζουν περισσότερο είναι ο δείκτης και ο μέσος, που χτυπάνουν συνεχώς δηλαδή για να βγουν γρήγορες νότες. Τα δάχτυλα λοιπόν που πρωταγωνιστούν στην ταχύτητα είναι ο δείκτης και ο μέσος. Σημαντικό σήμερα που οι αξίες βρίσκονται τόσο χαμηλά να υπάρχουν άνθρωποι και ιδιαίτερα δάσκαλοι σαν τον Νίκο τον Πράσινο που με αγάπη και μεράκι διδάσκουν στα παιδιά τη σπουδαία μας μουσική παράδοση και το καλό ελληνικό τραγούδι. Φίλε Νίκο, σου εύχομαι να έχεις δύναμη, να κάνεις καλό και να τη κοιτάζεις πάντα μπροστά. Η σχολή ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000. Οι εγκαταστάσεις της σχολής βρίσκονται στην Κυπαρισία σε ισόγειο χώρο 100 τετραγωνικών μέτρων. Υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα για κάθε μαθητή και ειδική αίθουσα θεωρίας.
Στους χώρους της σχολής λειτουργεί βιβλιοθήκη με βιβλιογραφία γύρω από τη μουσική και όλα τα όργανα που διδάσκονται βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών της σχολής. Τι ψάχνεις, Μαρίνα? Θέλω να μου λέει για τη ρεμπέτικη μουσική. Για τη ρεμπέτικη μουσική είναι αυτό το μεγάλο που έχει κάνει ο Ηλίας ο Πετρόπουλος, μια πολύ ωραία δουλειά που έχει όλο το ρεμπέτικο τραγούδι με άρθρα από τις εποχές εκείνης μέχρι την εξέλιξή του, δηλαδή μέχρι σήμερα. Εδώ έχει τα πάντα μέσα για όλους τους ρεμπέτες. Εσύ που σε νέα πρέπει να τα μάθεις αυτά τα πράγματα, να δεις πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πώς δημιουργήσανε αυτά τα τραγούδια που ακούμε εμείς σήμερα και διδασκόμαστε. Είναι μια εξαιρετική δουλειά και έχει φωτογραφικό υλικό έκβαση. Ο Τσιτσάνης, ο Μπαγιαντέρας, ο Μπαμπακάρη. Εδώ έχει, βλέπω πολλά πράγματα και η ιστορία του καθενός. Σχόλια που έχουν κάνει πάρα πολύ για το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ. Για τον Νίκο τον Πράσινο έχω να πω ότι τον ξέρω αρκετά χρόνια. Εκτιμώ το ήθος, την αξιοπρέπειά του και πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα σαν μουσικός δάσκαλος, τόσο όσο και σαν μουσικός. Κάποτε του ζήτησα πρόσφατα κάπου να παίξουν να έρθει, να με συνοδεύσει και ευχαρίστως ήρθε μαζί με έναν άλλο εκλεκτό φίλο, τον Βασίλη τον Τζαμπουράνη. Τα παιδιά αυτά που νομίζω ότι τιμούν την Καλαμάτα, τον ομό Μεσσηνίας και γενικότερα που έχουν μια αξιοπρέπεια, όπως είπα και πριν, και ένα ήθος. Τους εύχομαι και στα δυο τα παιδιά αυτά και ειδικότερα στον Νίκο τον Πράσινο που έχει τη μουσική σχολή να έχει πάντα υγεία και καλή σταδιοδρομία. Για πάμε ένα αριθμό pop να κάνουμε. Δεν θυμάμαι. Ένα ροκ να παίξουμε. Το ξέχασες? Ναι. Για προσπάθησε να το θυμηθείς. Μου αρέσει πολύ η μουσική και έρχομαι εδώ πέρα στο 2 γιατί το όνειρό μου είναι όταν μεγαλώσω να παίξω σε ένα συγκρότημα ροκ. Στην πράξη διδάσκονται όργανα όπως μπουζούκι, τζουράς, μπαγλαμάς, μαντολίνο, κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρικό πιάνο, αρμόνιο, ακορντεόν, drums και του μπελέκι. Από μικρός μου άρεσε λαϊκή μουσική. Δυστυχώς στην πόλη μου δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία να μάθω ένα λαϊκό όργανο. Από τότε που άνοιξε ο κύριος Πράσινος στη σχολή Διάβλος, μου δόθηκε ευκαιρία να μάθω. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί με ευχαριστεί. Αν τύχει και ασχοληθώ επαγγελματικά, θα μου άρεσε. Θα παίξουμε το ζεμπέλικο της Ευδοκίας, δύο στροφές και εισαγωγή. Ο καθένας θα παίξει τη φωνή που έχει. Θα σας ξεκινήσω εγώ, μετά από το και το δικό μου. Λοιπόν, 8 και... Να παίζω μπουζούκι. Στην πόλη μας δεν υπήρχαν σχολές, γι' αυτό όταν άνοιξε ο κύριος Πράσινος μου δόθηκε ευκαιρία. Είμαι στον 4ο χρόνο τώρα, πιστεύω ότι παίζω καλά. Συμμετέχω σε κάθε εκδήλωση που κάνει το καλοκαίρι και με τη βοήθεια με και την εμπειρία του δάσκαλου πιστεύω ότι γίνομαι όλο και πιο καλύτερο με τον χρόνο. Μ' αρέσει το καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι και πρότυπο μου είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας.
είμαι από τους παλιότερους μαθητές σχολής Διάβλος. Πιστεύω ότι έχω μάθει πολλά πράγματα πάνω στη θεωρία της μουσικής και στο μπουζούκι. Πρότυπό μου έχω το Χρήστο Νικολόπλο, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς συνθέτες και εκτελεστής του μπουζουκιού. Πέρα από το μαθησιακό έργο που επιτελείται από τον καταξιωμένο δάσκαλο, τον κύριο Νίκο Πράσινο και τους επίλεκτους συνεργάτες του, ο Διάβλος αποτελεί ένα πόλο έλξης για τους νέους, αφού ανταλλάσσουν απόψεις, κάνουν αυτοσχεδιασμούς πάνω στη μουσική και επιπλέον αποτελεί ένα παράδειγμα δημιουργικής ενασχόλησης και παράδειγμα για στεναρή αντίσταση στην αποχάβνωση της τηλεόρασης και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια που κατακλείζουν την παιδική ηλικία. Μιλώντας και σαν εκπρόσωπος του Μορφωτικού Συλλόγου Κυπαρισίας, του ΜΕΣΚ, ευελπιστούμε σε μία προσεχή συνεργασία με τη Μουσική Σχολή του Διάβλου, που θεωρούμε θα είναι κάτι πολύ θετικό για μας. Η σχολή απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Σε αυτούς που θέλουν να μάθουν μουσική, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ασχοληθούν επαγγελματικά, και σε αυτούς που μαθαίνουν μουσική για τη δική τους ευχαρίστηση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Πράσινο, διότι η καλλιτεχνική του παρουσία στην πόλη μας υπήρξε και στο παρελθόν αρκετά έντονη. Πιστεύω ότι και στο μέλλον θα έχει την ίδια προσφορά, διότι η σχολή του έχει βοηθήσει τα μέγιστα ώστε να πραγματοποιήσουμε όχι μόνο το καλλιτεχνικό καλοκαίρι να το φέρουμε εις πέρας, αλλά και άλλες περιόδους, να παρουσιάσουμε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα εφάμιλο μιας μεγάλης πρωτεύουσας. Και από τη θέση αυτή τον ευχαριστώ και του εύχομαι η σχολή να προοδεύει και να ανεβάσουμε μαζί το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης μας. Γεια σας, κυρία. Καλώς ήρθατε, Ελένη. Τι είναι, Μπούγλε. Καλά είσαι. Ναι. Λοιπόν, Ελενάκη, πάμε μέσα. Στο πιάνο. Είμαι συνεργάτης του Νίκου του Πράσινου στη σχολή Διάβλος 3 χρόνια και είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Νίκο. Όπως και με τα παιδιά, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Δεν είναι σχέση μαθητή με δάσκαλου. Με τα παιδιά μπορούν να μας πούν και οτιδήποτε άλλο πρόβλημα ξέχωρα από τη μουσική. Γι' αυτό και νομίζω έχουμε καταφέρει και έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να αγαπάνε τη σχολή και εμάς φυσικά. Έρχομαι από την Καλαμάτα για να κάνω μάθημα στην Κυπαρισία και καταλαβαίνετε γιατί έρχομαι, γιατί μου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα, μου αρέσουν τα παιδιά και νιώθω πάρα πολύ καλά. Τι θα παίξουμε σήμερα, Χριστίνα? Θα παίξουμε το Σουζάν. Thank you.
Η μουσική δεν είναι μόνο νότες. Η μουσική είναι μια τέχνη που περιλαμβάνει πολλές τέχνες μαζί. Δηλαδή, είναι και μαθηματικά, είναι και φυσική, είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι συναίσθημα πάνω απ' όλα. Δίνουμε συναίσθημα για να βγάλουμε μουσική. Με την ευκαιρία των 3 χρόνων της σχολής Διάβλου στην Κυπαρισσία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας βοήθησαν στο να στηθεί η σχολή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους γονείς που εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους σε εμάς για να μάθουν μουσική. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Κυπαρισσίας για τη συνεργασία που έχουμε στο πολιτιστικό καλοκαίρι, στην οποία εύχομαι και πιστεύω να συνεχιστεί και στο μέλλον.